και τα παιδιά να χαρούμε και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, λόγω της ημέρας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, στις μπακελίτσες, στους μπακέλιτες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Και να πω ότι για ακόμα μία φορά τολμήσαμε μετά από πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση, καλύπτοντας πάντα τις ανάγκες που έχει ο σύλλογός μας, τόσο για τις αθλητικές μας αποστολές, όσο γενικότερα και για τη συμμετοχή μας στα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνουν οι αντίστοιχες ελληνικές ομοσπονδίες για τα αθλήματα που καλλιεργούμε. Και συγκεκριμένα για το Ολυμπιακό άθλημα του Ταϊκοντό, για το άθλημα του kickboxing και για το άθλημα της ποδηλασίας. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι και φέτος, όπως ήδη οι περισσότεροι γνωρίζετε, έχει βγει το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα των ομοσπονδιών, που μας καλύπτει σχεδόν για όλο το χρόνο να είμαστε σε αθλητικές αποστολές και συμμετοχές. Αθλητές και αθλήτριες συνεχίζουν την προσπάθειά τους, συνεχίζουν τον αγώνα τους για να συμμετέχουν σε αυτό το πολύ όμορφο Ολυμπιακό άθλημα, μαζί και με τα υπόλοιπα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες για να μπορούν να μάθουν να αγωνίζονται μέσα στο τερέν και με τον ίδιο ζήλο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια αγάπη, με την ίδια θέληση, με την ίδια δυναμική να αγωνίζονται αύριο και στην ίδια τη ζωή. Και τη ζωή είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο πρόγραμμα επίδειξης από όλα τα παιδιά μας και ξαναλέω σύντομο διότι καταλαβαίνετε η διοργάνωση δεν είναι αποκλειστικά και μόνο πρόγραμμα επίδειξης, η διοργάνωση έχει και άλλα πραγματάκια. Κάποια άλλη στιγμή θα δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού και πάλι στο Χριστό Γυμναστήριο και θα παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο και πλούσιο πρόγραμμα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς που μας στήριξαν, μας αγκάλιασαν, μας έριξαν την αγάπη τους και μας βοήθησαν να γίνει πράξη σημερινή διοργάνωση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τράκα και την κυρία Βάσο για την μεγάλη υποστήριξη και βοήθειά τους, όσο μπορούσε αυτό να ήταν εφικτό. Να ευχαριστήσω επίσης και πρέπει τους ανθρώπους που έτρεξαν από την πρώτη στιγμή, που πίστεψαν σε αυτή τη διοργάνωση. Στην Βάσο την Παπαχρίστου, στη Ραλούκα την Πόρα, στον Νίκο τον Πλαγκέτη και σε όλους αυτούς που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αυτή η ξεχωριστή βραδιά να γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη Δημοτική Τηλεόραση που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και καταγράφει αυτή την προσπάθεια που καταβάλει ο σύλλογός μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, άλλος λίγο, άλλος πολύ, ο καθένας όπως μπορούσε, βοήθησε από τη μεριά του για να υλοποιηθεί αυτή η διοργάνωση και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ο προπονητής, είμαι ο δάσκαλος. Ο Σπάρταχος είστε όλοι εσείς. Εσείς με την παρουσία σας, με την αγάπη σας, δηλώνετε δυνατά το παρόν και μας δίνετε το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο, αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι για τίποτα άλλο, για να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μάθουν να διεκδικούν στη ζωή τους και να είναι πάντα νικητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah!
πίτσα! Thank you.
και θα παρακαλέσω σε αυτούς που έπαιξαν ασταμάτητα, επαναλαμβάνω που πίστεψαν από την αρχή σε αυτή την όμορφη διοργάνωση και θα πρέπει πάντα να το αναγνωρίσουμε και να το στιγμούμε και να το βραβεύουμε. Γι' αυτό θα κάνουμε μια πολύ σύντομη βράβευση και θα παρακαλέσω να έρθει η Βασιλική η Παπαχρήστου. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να ευχαριστήσουμε και να καλέσουμε και την Ραλούκα Μπόρο για την συνεισφορά της και τη βοήθειά της. Τα περισσότερα τα έχει πει ήδη ο δάσκαλος, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εγώ μέρος σε αυτή την εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σάκη Παραπάνω, την κυρία Ειρήνη Σταμάτη, για ό,τι κάνει για τα παιδιά μας με τόσο αγάπη και με τόσο πάθος. Έχουμε δει λίγο την ηρεμία μας και εμείς σαν γονείς. Και το τελευταίο, να μην το ξεχάσω φυσικά, τον πρόεδρο της Σύλλογο, τον Νίκο τον Πλακέτη, που δίνει πολύ αγάπη στα παιδιά, που τρέχει τόσο πολύ, επίσης και ο δάσκαλος και η κυρία Ειρήνη. Αυτό είχα να πω εγώ, σαν μάνα των παιδιών. Αυτό. Καλή διασκέδαση να έχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Thank you.
και πότε είσαι ένα ζάμο που πας και βρήκα κάπου το χωριό για πάρκι σου και ράμπου. Στο τάφο σταματά, του κάτω κόσμου η στράτα. Ο άντρας κάνει την καμπούλες, η μία κατά παιδιά του. Πάμε όλοι για το Σπάρτακο, το χειροκρότημα μας!